Θα κάνουμε ένα ποτπουρί από κάποια τραγούδια μου, από όταν ξεκίνησα και στην πορεία κάποια. Έχουμε καιρό να σας δούμε τηλεοπτικά. Ναι. Είναι επιλογή σας? Όχι, δεν είναι επιλογή μου. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν και πολλά σιό γενικά, και αυτό είναι... Είμαστε πολύ τυχεροί που το έχουμε, γιατί λείπει αυτό. Και αρέσει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Και ετοιμάζω ένα τραγούδι με αγγλικό στίχο και μουσική που είναι μουσική και στίχη δική μου. Εσείς θα πηγαίνατε στη Eurovision? Είχα δηλώσει συμμετοχή το 2003, ήταν, θυμάμαι, το Camera τότε. Είχε περάσει Μαντό τότε και είχα στενοχωρηθεί, γιατί ήθελα τότε. Αλλά τώρα μου έχει φύγει η διάθεση αυτή. Δεν το έχετε επιχειρήσει από τότε πάλι? Όχι, στενοχωρήθηκα. Ήθελα να πάω. Και δεν με πήρανε. Σας λύσεψαν το χειμώνα? Δύσκολη όλη αυτή... Ήταν τρομακτικό, γιατί εμένα δεν με πείραξαν, αλλά πείραξαν λίγο πιο πάνω τον περιπτερά, τον οποίο τον είχαν πλακώσει κυριολεκτικά στο ξύλο. Ήταν πρισμένος ο άνθρωπος παντού. Εμένα απλά μέσα που σαν μου άρπαξαν το πορτοφόλι, γιατί κατέβαινε εκείνη τη στιγμή να πάω στο περίπτερο. Εντάξει, είναι στενάχωρο πολύ. Εντάξει, ήταν τρομακτικό. Ήταν τρομακτικό. Δηλαδή, ξαναμπήκα στο αυτοκίνητο και προσπαθούσα να καταλάβω ότι εντάξει, ευτυχώς είμαι καλά. Εσείς έχετε τύχει ποτέ να έχετε κάποια συνεργασία από την οποία θέλατε να αποχωρήσετε ή να αποχωρήσατε τελικά ή να μην έγινε επειδή δεν τα πηγαίνατε καλά, ή πιστεύετε ότι πρέπει μέχρι τέλους να μένετε? Εμένα όχι, δεν μου έχει συμβεί ποτέ να έχω πρόβλημα με κάποιο συνεργάτη μου. Γενικά όμως είμαι και λίγο αποστασιοποιημένη, με την έννοια ότι μ' αρέσει αυτό που κάνω, είμαι στο χώρο μου, ο καθένας κάνει αυτό που θέλει, δεν με απασχολεί πολύ τι κάνει ο άλλος. Ο άλλος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, εντάξει, δεν είμαι αδιάφορη, δεν με ενδιαφέρει.